Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται το συγκεκριμένο σημείο, το γραφείο Δρόσου που κάνει τις μελέτες. Είναι μια προσπάθεια της περιφέρειας η οποία θέλει να βελτιώσει τη συγκεκριμένη γέφυρα, η οποία, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δέχεται το 50% της κίνησης όχι μόνο της Αργολίδος αλλά και των όμορων νομών. Και έχουν να πάρουν τα τελευταία δείγματα ώστε η μελέτη να είναι πλήρης, ώστε να βελτιωθεί κάποια στιγμή αυτό το σημείο. Και από ό,τι βλέπετε τώρα τελευταία με τα γεγονότα που έγιναν στα Τέμπη, και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, αλλά και ταχύ ανάρρωση σε όλους τους άλλους, να μας οδηγούν όλα αυτά τα πράγματα, να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε για την ασφάλεια του πολίτη. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει και τι προβλήματα έχει η γέφυρα? Έχει στατικότητας και προβλήματα? Έχει φθορές από το χρόνο, γιατί από ό,τι ξέρετε αυτή η εικόνα πρέπει να είναι, η γέφυρα πρέπει να είναι περίπου 50 τόσα χρόνια που έχει κατασκευαστεί, οπότε έχει ένα μέσο όρο ζωής και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την προσπάθεια της περιφέρειας και των μελετητικού γραφείου, ώστε να λυθούν όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα αυτών των 50 χρόνων. Έχει πάθει δηλαδή οξείδωση και φθορά στα μπετά? Έχει και φθορά στα μπετά από ό,τι βλέπετε στα πέδιλα κάτω, και έχει και πρόβλημα στα σίδερα, στις άκρες, μια και υπάρχει ένα μεγαλόπνο σχέδιο να ενισχυθεί αυτή η γέφυρα και να κάνουμε, αποκτήσουμε επιτέλους πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προς τον Άφλιο, και να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο λόγω και των κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν στον πλανήτη, να χαίρονται την θάλασσα και να είναι και ασφαλής. Θα λέγαμε ότι αυτή η γέφυρα έχει πάρα πολύ κίνηση, κύριε Αθανασόπουλε, έτσι δεν είναι? Όπως σας είπα και προηγουμένως, εγώ θέλω να πιστεύω ότι δέχεται πάνω από 50% της κίνησης του νομού, των πολιτών της Αργολίδος αλλά και των όμορων νομών, και να ξέρετε ότι περνάνε όλα τα βαρέα οχήματα τα οποία έχουν σχέση με τις παραγωγές πορτοκαλιού και τα λοιπά, όλα περνάνε από εδώ, όπως και τα απορρίμματα τα οποία οδηγούνται στην Τρίπολη, όλα τα μηχανήματα τα μεγάλα και τα αυτοκίνητα και τα οχήματα περνούν από εδώ, οπότε δημιουργείται πρόβλημα ώστε να είναι το σημείο αυτό να προσφέρει ασφάλεια.